amore. Te voglio un spaglio di acqua e a vita navigar pure entro sogno amaro. Sei un Deus che Γιώργος Δαλάρας, για όλες τις αισθήσεις, για όλες τις αναζητήσεις, κύριε Δαλάρα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην πρώτη μέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια έκπληξη για τους φίλους της καλής μουσικής. Dolce Bundes και Νόα μαζί σας στο Ηρώδιο. Η επιλογή όχι τυχαία, αυτή η συνεργασία όχι τυχαία. Όχι, βέβαια. Συνεργασία ετών, ο καθένας με τη δική του διαδρομή. Είναι σαν να είστε τρεις διαφορετικοί δρόμοι που συναντώνται αυτοί οι δρόμοι στην πύλη του Ηρώδιου. Σωστό. Δεν ξέρω αν είναι έκπληξη, αλλά βεβαίως είναι κάτι καινούργιο, μια και έχω συνεργαστεί και με τις δύο κυρίες. Η μία προέρχεται από τη Δύση της Μεσογείου, η άλλη από την Ανατολή. Έχουν πολλά κοινά, αν δείτε. Η διαδρομή τους είναι πολλά χρόνια στη δουλειά. Είναι δύο κοπέλες, δύο κυρίες που δεν είδαν τη δουλειά τους μόνο με το εμπορικό της. Όχι, έχουν τη δική τους πλαίσιο, ιστορία. Ακριβώς. Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Έχουν συνεργαστεί με σπουδαίους ανθρώπους που όλοι εκτιμούμε. Έχουμε αρκετά κοινά. Ήρθα εδώ να σας πω ότι μεθαύριο, τη Δευτέρα, έχουμε το βράδυ στις 29, στις 9 η ώρα το βράδυ, θα παίξουμε τραγούδια της αυλής μας. Η αυλή μας είναι η θάλασσα αυτή που μας χωρίζει, Μεσόγειο, αλλά και μας ενώνει. Είναι ένας τόπος ιστορικός, ένας τόπος που γέννησε τα πιο πολλά πράγματα από αυτά που μας απασχολούν σήμερα, γεννήθηκαν σε αυτήν την περιοχή. Και οι μουσικές εδώ είναι πιο πλούσιες από κάθε άλλο μέρος της γης, λόγω της πολυκοσμίας, της πολυμορφίας και της πολυπολιτισμικότητας. Και των ιστορικών αναφορών. Ακριβώς. Και των συγκρούσεων ή των ενθουσιασμών. Ακριβώς. Που γέννησαν αυτές τις ιστορικές αναφορές. Ό,τι ζούμε σήμερα, αν δείτε στην ουσία το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί βέβαια υπάρχουν και άλλες γωνιές της γης καταπληκτικές και ιστορικές, ό,τι ζούμε και ό,τι συζητάμε σήμερα είναι εδώ. Η φιλοσοφία, η δημοκρατία, η αρμονία, η μουσική, το θέατρο, οι προφητείες, ο Ιησούς, ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας και ο Όμηρος. Όλα αυτά είναι εδώ. Και βέβαια εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε μια μουσική παράδοση πάρα πολύ πλούσια. Ο κήπος μας είναι φοβερός. Ό,τι σπείρεις εδώ μουσικά φυτρώνει. Εδώ όμως οφείλω να πάρω από σας σκέψη για να τη μοιραστούμε με τους τηλεθεατές μας για την αγωνία του σήμερα. Γιατί οι άνθρωποι που θα φτάσουν σε εσάς, οι φίλοι της μουσικής, οι φίλοι του πολιτισμού, έχουν και τις δικές τους αγωνίες. Προφανώς. Είναι άνθρωποι που έχουν εξαντληθεί οικονομικά, είναι άνθρωποι που διχάζονται ή ζαλίζονται από τις καταιγιστικές πολιτικές κομματικές αναφορές. Σου είναι σε μια διαρκή αγωνία, σε ένα θολό κλίμα που ήδη δεν μπορούν να καταλάβουν πού πρέπει να πατήσουν και πού να κουμπίσουν. Εσείς, αν θα μπορούσατε να μιλήσετε το κοινό σας, πέρα από τους ήχους και τις μουσικές και πέρα από τους στίχους που δίνουν δύναμη στην ψυχή του ανθρώπου θέατη, τι θα μπορούσατε να τους πείτε σήμερα, να προσέχουν τι, να επιλέγουν τι, από όσα κάθε μέρα ακούν από τους δημοσιογράφους, από εμάς, από τους πολιτικούς, από τα πάνελ, πώς θα τους επικοινωνήσατε την ανάγκη τους σήμερα, τι θα τους λέγατε, τι τους λέτε μάλλον. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να επικοινωνήσεις με τον κόσμο. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Τα τραγούδια έχουν τη δική τους δύναμη και τη δική τους γλώσσα. Είναι επίσης απόλυτα λογικό ότι η μουσική πολλές φορές είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί τις έννοιες και τη γλώσσα για να περάσει πολύ πιο εύκολα μηνύματα και ιδέες. Και αυτό γίνεται. Υπάρχουν βέβαια και οι επιλογές των ανθρώπων. Δεν είναι όλα τα τραγούδια ίδια, ούτε όλες οι προθέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που εμπορευματοποιούν το τραγούδι τους, όπως άνθρωποι που εμπορευματοποιούν το θέατρο, τις ειδήσεις, την πολιτική, τη θρησκεία. Έχει λοιπόν σημασία πολύ μεγάλη το κίνητρο του κάθε ανθρώπου. Το να πω εγώ μερικά πράγματα στους ανθρώπους που είναι σίγουρο σε μια εποχή σύγχυσης ότι δεν θα καταλάβουν το ίδιο πράγμα που λέω. Πολλές φορές είναι δύσκολη κυρία οδηγίαση. Πάρα πολύ. Προσδαφτυλωμένες λέτε. Και νομίζω ότι η μοναδική έννοια που θα μπορούσε να βοηθήσει στο χάος και στη σύγχυση των καιρών είναι, χωρίς παρεξήγηση, ψυχραιμία και στοικότητα. Γιατί αυτός ο τόπος
οι παππούδες μας και οι παλιότεροι έχουν περάσει πολύ χειρότερα από αυτό. Αυτό που ζούμε τώρα είναι φρικτό, αλλά είναι η επιφάνεια. Δεν φτάσαμε στο σημείο που φτάσαν οι παππούδες μας. Ξεριζωθήκαν από τις χώρες τους, συρρυκνώθηκε ο τόπος, οικογένειες διαλύθηκαν. Δεν έχουμε τέτοιου είδους, έχουμε μικρά δείγματα στα οποία όμως... Αμυθισμούς προσφύγων, άνθρωποι σφαγιάστηκαν και για το θρησκευτικό τους φρόνημα, αλλά και για την αγωνία. Βεβαίως. Όλα λοιπόν έχουν μια αφετηρία. Ναι. Αν τα καταφέρουμε και πάμε στην αφετηρία αυτού του πράγματος και δούμε πόσο ρόλο έχουμε παίξει και εμείς οι ίδιοι σε αυτό που περνάμε σήμερα, τα πράγματα θα λειτουργήσουν με ηρεμία και νομίζω ότι σίγουρα δεν κινδυνεύουμε, αν είμαστε λογικοί. Πολλές φορές στο παρελθόν, κύριε Νταλάρα, επειδή είστε ένα πρόσωπο που έχει συνδεθεί με πολλά κομμάτια της σύγχρονης ιστορίας, και ως φωνή και ως στίχος, αλλά και ως πρόσωπο. Πάντα κοντά σας υπήρχαν πολιτικοί που σας πλησίαζαν για να πάρουν από τη λάμψη σας και να πάρουν από τη δημοφιλία σας και από την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό σας. Είναι δεδομένο αυτό. Σήμερα έχετε αυτή τη διάθεση να δώσετε χώρο και χρόνο σε πολιτικούς δίπλα σας? Ή δεν τους εμπιστεύεστε πια? Ή πιστεύετε ότι αν το κάνετε αυτό δεν θα σας το αναγνωρίσει το κοινό, ο κόσμος? Κοιτάξτε, σε μια εποχή... Το λέω με καλή καρδιά. Ναι, η ερώτηση είναι εντελώς καλοπροαίρετη. Σε μια εποχή μεγάλης παρεξήγησης πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε τι ρόλο έχουμε παίξει στη διαδρομή μας. Η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι άνθρωποι με τους οποίους αλληλεπιδρούμε. Είναι συγγενείς μας, είναι φίλοι μας, είναι συμμαθητές μας, είναι άνθρωποι που κατεβήκαμε κάποια στιγμή στις πορείες, στους δρόμους μαζί, τα παλιότερα χρόνια. Είναι εμείς η κοινωνία. Ένα κομμάτι λοιπόν της κοινωνίας διαλέγει κατά κάποιον τρόπο το χώρο στον οποίο θα κινηθεί. Το θέμα δεν είναι ποιοι άνθρωποι το κάνουν, είναι πώς είναι τα κινητρά τους. Αν θέλεις να ασχοληθείς με την πολιτική, και η πολιτική δεν είναι ιδεαλισμός όπως θα έπρεπε και είναι μόνο επαγγελματική αποκατάσταση ή κοινωνική αναρρίχηση, τότε δεν κάνεις για πολιτικός. Λέτε όμως ότι η πολιτική γεννήθηκε μέσα από τη δική μας στήριξη. Προφανώς. Υπάρχουν και υγιή και νοσηρά κομμάτια. Πολιτικοί είμαστε κι εμείς. Ναι. Δηλαδή, και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε εσείς... μια πολιτική επικοινωνία είναι. Ακριβώς. Ναι. Εσείς αύριο θα μπορούσατε να προχωρήσετε, να γίνετε πολιτικός. Έβλεπα στις ειδήσεις προηγουμένως σε αυτό που κάνατε ότι ένας μεγάλος διάσημος ηθοποιός ετοιμάζεται να μπει στην πολιτική. Η πολιτική είναι ανοιχτή. Η έννοια του πολίτη είναι σημαντική και αναγκαία για την κοινωνία μας. Δηλαδή, περιπτώσεις Σταύρου Θεοδωράκη που κατεβαίνει στην πολιτική και δημοσκοπικά είναι τρίτο κόμμα σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου εφημερίδα σήμερα. Ημέρα Σάββατο. Συμφωνείτε με αυτές τις πρωτοβουλίες? Όχι μόνο. Πώς δεν συμφωνώ? Η πολιτική γι' αυτό υπάρχει, για να πολιτευόμαστε. Το θέμα είναι ποιοι άνθρωποι το κάνουν και πώς το κάνουν. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πολιτική είναι και τα μέλη της Χρυσής Αυγής επίσης. Επίσης. Για αυτούς τι άποψη έχετε? Τη χειρότερη. Είναι ένα νοσηρό φαντάζομαι... κομμάτι πολιτικής πρακτικής. Υπάρχει πολιτική σε αυτή τη δράση? Όχι. Είναι μια, θα έλεγα ότι είναι μια ατυχία του ελληνικού λαού η παρουσία της Χρυσής Αυγής, η οποία όμως έχει τον λόγο της. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει. Κάπως δημιουργήθηκε. Και δεν είναι σημερινό, ήταν πάντα. Και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που βλέπουν ως διαφυγή αυτή τη διαδικασία, είναι μια στρεβλή σκέψη. Είναι μια αρρωστημένη σκέψη η οποία οδηγεί σε τέτοια αποτελέσματα. Είμαι ανάγκας. Εγώ πεινάω, είμαι άνεργος, θέλω να τους τιμωρήσω. Τα έχετε ακούσει. Θα πάω στη Χρυσή Αυγή. Είναι λάθος αυτό. Κοιτάξτε, το μαχαίρι που κόβουμε το ψωμί είναι ένα εργαλείο. Σημασία έχει πώς το χρησιμοποιείς. Η Χρυσή Αυγή ενδεχομένως να έχει ορισμένα παλικάρια που είναι δυναμικά και το δείχνουν και σε μια περίπτωση ανάγκης ή δεν ξέρω πολέμου, να είναι ίσως οι πρώτοι άνθρωποι που μπορούν να αποκρούσουν δολοφονώντας δεκάδες ή και χιλιάδες ανθρώπους επειδή έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν αυτό. Αλλά η δημοκρατία δεν χρειάζεται αυτό, χρειάζεται κάτι άλλο. Δημοκρατία είναι να μπαίνεις με στη Βουλή και να βρίζεις πατόκορφα όλο τον κόσμο για να πουλήσεις τσαμπουκά. Δεν είναι αυτό πολιτική. Αυτό είναι προσβολή και της πολιτικής και της έννοιας πολιτικής και των θεσμών. Αν οι θεσμοί έχουν πειραχτεί τόσο πολύ, είναι ένα θέμα επίσης της κοινωνίας. Πρέπει η ίδια η κοινωνία να πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε ατομική ευθύνη. Πέρα από το σύνολο που εκφράζεται, είναι και ατομική μας σκέψη. Προφανώς έχουμε ατομική ευθύνη. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ανθρώπινο
να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη στρεβλή κατάσταση. Χθες άκουγα. Συγγνώμη. Κάνατε λόγο για την εποχή της μεγάλης παρεξήγησης. Εσείς νιώθετε παρεξηγημένος? Εγώ νομίζω ότι γεννήθηκα παρεξηγημένος. Γεννήθηκα παρεξηγημένος γιατί αν το καλοσκεφτούμε, ακολούθησα μια δουλειά που εγώ της έχω δώσει μια εικόνα τελείως διαφορετική από αυτή που έχει ο κόσμος. Μπήκα στο χώρο του τραγουδιού επειδή ήμουν μουσικός. Είναι άλλο επάγγελμα να τραγουδάς και άλλο να είσαι μουσικός. Πολύ λίγοι το συνδέουν. Όμως εγώ ήθελα αυτό. Είμαι ένας μουσικός ο οποίος τραγουδάει. Ο μουσικός, παρατηρήστε τους μουσικούς γύρω σας που είναι χιλιάδες και παρατηρήστε τους τραγουδιστές που είναι δεκάδες. Να μπορέσω να το ολοκληρώσω αυτό γιατί είναι, θα βγάλει κάτι. Είναι πολύ περισσότεροι οι μουσικοί και πολύ λιγότεροι οι τραγουδιστές. Ο τραγουδιστής για να προχωρήσει και να κάνει καριέρα πρέπει να ζήσει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ο οποίος τρόπος δεν μου άρεσε καθόλου ποτέ εμένα. Προτιμώ να είμαι μουσικός. Τώρα, πώς να πείσεις τον κόσμο γι' αυτό όταν σε ξέρει ως τραγουδιστή. Ότι δεν ανήκω στην κατηγορία που με έχετε βάλει. Και όταν όλη σου η ζωή και όλο το περιβάλλον δίπλα σου έχει κάνει τα πάντα για να προχωρήσει την έννοια του τραγουδιστή. Νιώθετε δηλαδή ότι η φήμη σας υπερβαίνει και σας πλήττει ως άνθρωπο? Βεβαίως, βεβαίως. Και το λέω πολύ συχνά. Γι' αυτό λέω, θα έχετε ακούσει να κατηγορώ την φήμη. Και λέω ότι η φήμη στον άνθρωπο είναι μεγάλη αρρώστια. Το πιστεύω αυτό. Και έχω την αντίληψη και το έχω δει και στον χώρο μου ότι αν θέλει κανείς να ακολουθήσει με στοχασμό και όραμα την πορεία του, πρέπει να αρχίσει να ανοίγει και κανένα βιβλίο, να διαβάζει την ιστορία, να διαβάζει την τέχνη του, αλλιώς κινδυνεύει να γίνει διάσημος και να γίνει celebrity. Και να θυμόμαστε ότι όσοι σε χειροκροτούν στο θέατρο ή στο χώρο της συναυλίας είναι οι ίδιοι ακριβώς που θα έρθουν να χειροκροτήσουν και στην αρένα που θα είσαι στη σέντρα. Κοιτάξτε, δεν πειράζει ο κόσμος. Ο κόσμος... Βέβαια, βέβαια. Δεν το λέω, προστεύω, δεν θέλω να δημιουργήσω λοιπόν. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Αγαπάτε τους νέους, τους στηρίζετε. Θέλετε να μπούμε να σας φτιάξουμε ένα email. Τίμος Κουρεμπένος είναι εδώ. Θα σας μπλοκάρουμε το email τώρα, κύριε Νταράρα. Καλά να πάθετε που ήρθατε εδώ. Λοιπόν, θα πάει στην συναυλία εκνευρισμένος. Θα βλέπει Ντούλτσε Μπόντες και Νόα, δύο εξαιρετικές ερμηνεύτες με την προσωπική του ιστορία και θα έχει τα νεύρα του. Όχι, και μου κάνω. Θα γυρίσουμε σε δύο λεπτά. Μια βραδιά Γιώργος Νταλάρας, Ντούλτσε Μπόντες και η Νόα στο Ηρώδιο. Μια βραδιά την οποία αναμένουμε. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη Μεσόγειο με ήχους. Αλλά και είναι και μια ευκαιρία για όσους φίλους τώρα ψάχνουν και στο διαδίκτυο εύκολα να βρουν την ιστορία αυτών των δύο διαφορετικών κυριών και να καταλάβουν ότι έχουν μια σηματοδοτεί κάτι αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι τυχαία. Και στην περίπτωση της Νόα, που από το Ισραήλ έχει να δώσει αναφορές και ένα δικό της κοινωνικό και όχι μόνο καλλιτεχνικό στίγμα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η Νόα γεννήθηκε στην Αμερική. Είναι από γονείς εβραϊκής καταγωγής. Νεαρή γύρισε στον τόπο της και προφανώς βρήκε μια άλλη μορφή έτσι, ζωής και ακολούθησε τη μουσική που ήταν και το ταλέντο της. Αλλά αυτό που τη χαρακτηρίζει είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που τίνει προς τον ακτιβισμό. Με όλες αυτές τις δυσκολίες που περάει η περιοχή της, κάθεται με κριτική ματιά απέναντι στην ίδια της την κοινωνία. Έχει σημασία ότι εκπαιδεύονται να έχουν και σιωπηρή οργή μέσα τους και επιθετικότητα. Για πολλούς ιστορικούς και συγκεκριμένους λόγους. Η Νόα διάλεξε άλλο τρόπο έκφρασης. Βεβαίως, βεβαίως. Έκανε άλλη επιλογή αντίδρασης. Και κατά κάποιον τρόπο δέχεται και εκείνη έτσι, αυτή την πίεση και αυτό το βάρος του να λες τη γνώμη σου. Πιστεύω λοιπόν ότι και οι τρεις μας έχουμε μια σχεδόν κοινή πορεία ο καθένας. Αγαπάμε την παραδοσιακή μουσική του τόπου μας. Ψάχνουμε και τους γύρω χώρους και όποτε μπορεί ο καθένας μας. Εγώ το κάνω και από το παρελθόν. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε. Είχε έρθει για πρώτη φορά ο Πάκο Ντελουτσία εδώ στην Ελλάδα και παίξαμε μαζί. Αργότερα ήρθε ο Άλντι Μέολα. Με ανθρώπους που σέβομαι και εκτιμώ. Είτε πάω εγώ και τους βρίσκω, είτε καμιά φορά με ζητούν και οι ίδιοι. Και
Είναι άλλη μια, άλλη μια βραδιά για εσάς ή ανυπομονείτε? Μετά από τόσα χρόνια, άραγε, αυτές τις βραδιές τι είναι για τον Γερόντα Λάρα? Είναι έχετε πάντα την αίσθηση του πρωτάρι, το στρες, την αγάπη, το πάθος να έρθει η βραδιά? Δεν μπορώ να το κρίνω έτσι. Είναι σαν να είναι, πώς είναι η γιορτή σας, δεν ξέρω, το περιμένετε, κάπως έτσι, Νομίζω ότι είναι μια γλυκιά επέτειος, μια δυνατή επέτειος. Ακριβώς. Κάπως έτσι το βλέπω. Μετά από μια τέτοια καλλιτεχνική διαδρομή, ποιο είναι το επιδιωκόμενο πλέον για εσάς? Όσο είμαι υγιής και μπορώ και τραγουδάω, να το κάνω, γιατί σιγά σιγά πρέπει να ετοιμάζουμε και την αποχώρηση. Αυτά θα μας τα πείτε σε μια άλλη συνέντευξη. Εγώ σας ζητάω και στον αέρα να κλείσουμε ένα νέο ραντεβού. Όχι μόνο αφρομής μια ενός ωραίου καλλιτεχνικού γεγονότος, μια δυνατή καλλιτεχνική εκδήλωση, μια συνέντευξη προσωπικά. Αν έχετε τη διάθεση και το χρόνο. Γιατί όχι, βεβαίως. Κυρίως γιατί απευθυνόμαστε και σε νεολαία ως εκπομπή και πολύ είμαστε περήφανοι γι' αυτό και μας.